Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Φίλη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ. Ευρωεκλογές. Δυστυχώς υπάρχει μια κακή προϊστορία για την οποία δεν ευθύνονται οι πολίτες όμως. Οι ευρωεκλογές να είναι β' κατηγορίας εκλογές. Επειδή δεν κρίνεται η κυβέρνηση και λοιπά σε κάθε χώρα και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Όμως οι ευρωεκλογές έχουν μεγάλη σημασία για δύο λόγους. Ο πρώτος, διότι 8 στις 10 αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ελλάδα από την κυβέρνηση και από τα κόμματα προσδιορίζονται ή κατευθύνονται από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωβουλή και στην Κομισιόν. Άρα έχει σημασία ποια θα είναι εκεί η σύνθεση για τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε σχέση με την Ελλάδα. Το δεύτερο και σημαντικό επίσης στοιχείο είναι ότι αυτή την περίοδο η Ευρώπη σύρεται στους πολέμους και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα. Σύρεται πίσω από την αμερικανική πολιτική. Δεν αναλαμβάνει δική της πρωτοβουλία ειρήνευσης ούτε στην Ουκρανία ούτε στη Γάζα. Παρότι έχει οριμάσει αυτή τη στιγμή η ανάγκη, επιτέλους να πούμε μέχρι εδώ το σφαγείο, να υπάρξουν πρωτοβουλίες ειρήνευσης, ώστε να υπάρξει διάλογος, διαπραγμάτευση και μια βιώσιμη λύση. Βέβαια, κύριε Φίλη, σποραδικά ακούμε, μάλλον ακούμε διαφορετικές φωνές αυτή τη φορά και στην Ευρώπη, αλλά σποραδικά δεν είναι όντως έτσι η πλειονότητα. Οι κυρίαρχες ελίτ, οι κυβερνητικές ελίτ στην Ευρώπη μιλούν 90 στόματα και μια καρδία, μιλούν για την ανάγκη της πολεμικής οικονομίας. Ότι δηλαδή θα ανανεωθεί οικονομικά, θα ανταποκριθεί στον διεθνή ανταγωνισμό η Ευρώπη με το να προσφύγει στην ανάπτυξη των υπερεξοπλισμών και της πολεμικής βιομηχανίας. Αυτό σημαίνει ότι δισεκατομμύρια που υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη, όσα υπάρχουν, θα κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα για τα όπλα, υπερεξοπλισμοί. Προχθές μάλιστα ο κύριος Τούσκ της Πολωνίας και ο κύριος Μητσοτάκης της Ελλάδος συμφώνησαν να υπάρξει πρωτοβουλία για ομόλογο στρατιωτικών εξοπλισμών. Η Πολωνία και η Ελλάδα είναι οι δύο πρώτες χώρες στο ΝΑΤΟ μαζί με τις ΗΠΑ για το θέμα των υπερεξοπλισμών. Και το χειρότερο είναι ότι τα χρήματα αυτά που θα δοθούν για υπερεξοπλισμούς δεν αφορούν την άμυνα της χώρας μας, αφορούν το δόγμα του ΝΑΤΟ, το νέο δόγμα του ψυχρού πολέμου απέναντι στη Ρωσία. Είναι τα F-35, διότι για τα άλλα όπλα που έχουμε πάρει και τα Ραφάλ και η Μπελάρα κλπ. Έχουν πλήρη κάλυψη αμυντική για τη χώρα μας απέναντι στην Τουρκία. Τα νέα όπλα που θα πάρουμε τώρα είναι όπλα που κατευθύνονται στον ρωσικό, ας πούμε, στον εχθρό Παύλα Ρωσία σε εισαγωγικά. Το θέλουμε αυτό ως χώρα. Την ίδια στιγμή, όταν δίνεις τα λεφτά για υπερεξοπλισμούς, είτε στη χώρα σου είτε συνολικότερα στην Ευρώπη, σημαίνει ότι θα υπάρχει απίσχναση, αδυνάτισμα του κοινωνικού κράτους, των κοινωνικών δαπανών. Λιγότερα λεφτά για την υγεία, λιγότερα για την παιδεία, λιγότερα για την κοινωνική ασφάλιση. Και ακόμα χειρότερα. Σε μια περίοδο που το μείζον πρόβλημα που συνιστά αιτία καταστροφής του πλανήτη, που είναι η κλιματική κρίση, δεν αντιμετωπίζεται με σοβαρό τρόπο, διότι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης το ζήσαμε εμείς με τον Ντάνιελ στη Θεσσαλία το καλοκαίρι, με τη μεγάλη πυρκαγιά, τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια στον Εύρο, και επίσης με τον παραταμένο καύσωνα, και όλα αυτά θα ξανάρθουν. Η μεγάλη λοιπόν αυτή η απειλή της κλιματικής κρίσης σημαίνει χρήματα που πρέπει να δώσει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να μην πέσει στις πλάτες των φτωχών και των κοινωνιών, να μην πέσουν τα προβλήματα της κλιματικής κρίσης και της αλλαγής προς την πράσινη οικονομία, να μην ωφεληθούν και πάλι οι μεγάλες εταιρείες, το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν το κάνουν αυτό. Η συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρώπη, κύριε Φίλη, το τελευταίο διάστημα είναι μήπως τελικά ήμασταν υπεραισιόδοξοι, ήταν υπεραισιόδοξοι για αυτή την πράσινη μετάβαση και μήπως πρέπει να κάνουν βήματα πίσω σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας. Είναι θέμα σωτηρίας της ζωής μας και του πλανήτη. Να είμαστε αισιόδοξοι για τη ζωή, πώς μπορεί να διασωθεί, αλλά να παίρνουμε μέτρα. Και μέτρα δεν λαμβάνονται σοβαρά αυτή τη στιγμή, διότι τα όπλα είναι αυτά που απορροφούν τους πόρους που υπάρχουν στην Ευρώπη σήμερα. Ένα παράδειγμα. Πριν από μερικούς μήνες ξεσηκώθηκαν οι αγρότες στην Ευρώπη, γιατί είδαν ότι η νέα ΚΑΠ που γίνεται για να αντιμετωπιστεί υποτίθεται η κλιματική κρίση, τους μειώνει το εισόδημα των αγροτών. Και ζήτησαν 5-6 δισεκατομμύρια πρόσθετη επιχορήγηση. Δεν βρέθηκαν αυτά. Όμως βρέθηκαν χρήματα 50 δισεκατομμύρια, προσέξτε, 50 δις, για να δοθούν στην Ουκρανία για τον πόλεμο. Επίσης, το ISM, που είναι ένας μηχανισμός ευρωπαϊκός, το ξέραμε τότε με τα δάνειά μας, που φτιάχτηκε για να εξυπηρετήσει το. Και από την καλή και από την ανάποδη, κύριε Φίλη. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ο ISM, λοιπόν, τώρα που δεν έχει ρόλο ύπαρξης, διότι τα χρήματα που είχε έχουν κανονιστεί και τα πληρώνουν οι χώρες του Νότου για τα δάνειά τους, έχει ένα αποθεματικό 400 δις ευρώ, τα οποία διαβάζαμε χθες, κοινωνικούς παράγοντες, ότι θα κατευθυνθούν, αυτή είναι η πρώτη σκέψη, στο θέμα των υπερεξοπλισμών. Ο κόσμος δεν το ξέρει, αλλά μπαίνουμε σε μια νέα φάση μεγάλων γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων. Η Ευρώπη δεν πρόκειται να βρει δρόμο υπέρ των λαών της και υπέρ των κοινωνιών, εάν δεν διεκδικήσει μια στρατηγική αυτονομία, που σημαίνει μια αυτονομία απέναντι στα άλλα μεγάλα διεθνή κέντρα και πρώτα-πρώτα απέναντι στην Αμερική. Δεν λέμε πόλεμο, αυτονομία όμως, που σημαίνει πρέπει να ξαναδεί την οικονομία της. Διάβαζα προχθές μια έκθεση που είχε κάνει ο Μάριο Ντράγκι, ο οποίος λέει ότι ενώ όλες οι άλλες μεγάλες ολοκληρώσεις οικονομικές, είτε η Ρωσία, είτε η Κίνα, είτε η Αμερική, είτε οι αναδυόμενες ασιατικές οικονομίες, έχουν μια ενότητα στόχων και προχωρούν στην ανάπτυξή τους, στην Ευρώπη δεν υπάρχει καμία ενότητα στόχων. Κάθε χώρα λέει τα δικά της και υπάρχουν και αντιπαραθέσεις κοινωνικές πολύ σοβαρές. Η απάντηση λοιπόν σε αυτήν την έλλειψη ενότητας στόχων στην Ευρώπη για να αποκτήσει έναν ρόλο κεντρικό και αυτή στην πορεία προς την γενικότερη γεωπολιτική ισορροπία είναι μία. Το κοινωνικό συμβόλαιο, γιατί εμείς δεν έχουμε δικτατορίες και αυταρχισμούς όπως π.χ. στη Ρωσία, στην Κίνα και αλλού. Εμείς για να έχουμε μια κοινή πορεία ανάπτυξης πρέπει να υπάρχει ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Αντιθέτως, υπάρχουν πολιτικές που σαρώνουν τα λαϊκά εισοδήματα, που μεγαλώνουν τη φτώχεια, που δημιουργούν δυστυχώς εντυπώσεις ότι για τα προβλήματα δεν φταίει η παραταμένη λιτότητα, αλλά φταίνε οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που έρχονται στην Ευρώπη. Δηλαδή, πυροδοτούν οι ελίτ, οι κυβερνητικές και οι οικονομικές στην Ευρώπη, έναν πόλεμο των φτωχών εναντίον των φτωχότερων και συνολικά της Δύσης, που είναι μειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού, απέναντι στον παγκόσμιο πληθυσμό που είναι τεράστιος. Σε αυτά τα θέματα πρέπει να μιλήσουμε και στην Ελλάδα. Πυροδοτούν, κύριε Φίλη, πυροδοτούν και μία άνοδο της ακροδεξιάς και ρητορικής και πολιτικής, αν θέλετε, για την οποία όμως δεν έχουν ευθύνη και οι δυνάμεις του αριστερού χώρου, του κέντρου αριστερού, του αριστερού χώρου. Σωστά τα λένε και τα δύο. Πρώτα-πρώτα, πόλεμος και ακροδεξιά πηγαίνουν μαζί. Ρατσισμός και ακροδεξιά πηγαίνουν μαζί. Και δυστυχώς η δεξιά στην Ευρώπη τώρα έχει υιοθετήσει την ατζέντα της ακροδεξιάς τόσο πολύ που η νυν πρόεδρος της Κομισιόν που θα διεκδικήσει και πάλι με τη βοήθεια των δεξιών δυνάμεων και του κ. Μητσοτάκη την προεδρία της Κομισιόν, είπε ότι πηγαίνει να κάνει συνεργασία με τη Μελόνι, δηλαδή με ένα νεοφασιστικό κόμμα που κυβερνάει σήμερα στην Ιταλία. Εκεί έχουμε φτάσει. Και ταυτόχρονα σωστά είπατε εσείς ότι εδώ υπάρχουν ευθύνες και της αριστεράς, κυρίως των δυνάμεων της Σοσιαλδημοκρατίας που κυβερνούσαν την Ευρώπη τόσα χρόνια, σε συνεργασία με τους δεξιούς, δημιουργώντας αυτό που λέμε σοσιαλφιλελεύθερη συνένεση, με παραταμένη λιτότητα, με κραβήθηση του κράτους πρόνοιας κλπ. Όμως, είμαστε σε μια φάση ιστορική μετά την πανδημία, όπου το αίτημα για επιστροφή του δημόσιου στον κοινωνικό και στον οικονομικό βίο της κάθε χώρας και της Ευρώπης είναι στην ημερήσια διάταξη, διότι η πανδημία ανέδειξε ότι δεν υπήρχαν σοβαρά συστήματα υγείας, δημόσια συστήματα υγείας. Και αποφάσισαμε το Ταμείο Ανάκαμψης να δώσουν δημόσιο χρήμα, αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, σε όλες τις χώρες για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της επιδημίας, της πανδημίας και βεβαίως κατά προτεραιότητα την αναμόρφωση, ανάταξη των δημοσίων συστημάτων υγείας. Αυτό είναι ένα δίδαγμα που πήραμε και πρέπει να το υλοποιήσουμε και στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα την επομένη της πανδημίας να διαλύονται τα δημόσια νοσοκομεία και να διαλύονται παρότι υπάρχουν πόροι δημόσιοι. Οι οποίοι τελειώνουν όμως, κύριε Φίλη, έτσι δεν είναι? Γιατί αυτό το σύμφωνο τελειώνει σιγά-σιγά, έχει ημερομηνία λήξης. Μετά τι γίνεται? Δίκιο. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει αναμόρφωση των προϋπολογισμών. Και αντί να μαζεύουμε χρήματα, άλλα 9 δις τώρα, για να πάρουμε αχρίαστα για την άμυνά μας F-35, τα οποία τα θέλει το ΝΑΤΟ μόνο ως αιχμή για τη Ρωσία. Αντί να δίνουμε 9 δις για να πάρουμε αυτά τα χρήματα, να δώσουμε 1-2 δις για να φτιάξουμε τα νοσοκομεία μας, να προσλάβουμε γιατρούς και νοσηλευτές. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα σήμερα δεν είναι μόνο πρόβλημα υποδομών. Καλά, βέβαια, κύριε Φίλη, συγγνώμη, σας διακόπτω. Τα χρήματα αυτά για τα F-35 δεν θα τα δώσουμε και έτσι άμεσα. Δηλαδή, τώρα ξέρετε ότι οι εξοπλισμοί πληρώνονται και σε βάθος πολλών ετών. Το γνωρίζετε καλά. Ναι, αλλά όμως κάθε χρόνο δίνεις. 15 δις έχουμε δώσει ήδη για τους εξοπλισμούς που έχουμε πάρει την προηγούμενη τετραετία. Και άλλα 9 μεθαύριο. Και όχι 9, και άλλα 10 μετά για να αγοράσουμε υψηλή τεχνολογία τετάρτης γενεάς για τα αεροπλάνα αυτά, για τα θα πάρουμε από την Αμερική, τα F-35. Δεν τελειώνει πουθενά αυτή η ιστορία. Εννοείται ότι μαζεύονται πολλά, λοιπόν, ότι συσσωρεύονται πολλά. Είναι ότι είναι ένας φαύλος κύκλος ουσιαστικά. Φαύλος κύκλος είναι, ο οποίος δεν στηρίζει και την άμυνά μας. Διότι το πρώτο στοιχείο για να στηριχτεί η άμυνα μιας χώρας είναι η οικονομία της και η κοινωνική της συνοχή. Όταν τα χρήματά σου τα δίνεις από τα λίγα που έχεις, τα κατευθύνεις κατά προτεραιότητα στα όπλα, ενώ έχεις όπλα για να αντιμετωπίσεις πιθανή επιθετικότητα από τους γείτονες, όταν τα κατευθύνεις στα όπλα, αυτομάτως η κοινωνική συνοχή και η οικονομική ανάπτυξη υποχωρούν. Ναι. Καλά, εμείς έχουμε φτάσει και στο σημείο να έχουμε περισσότερα όπλα από ότι χειριστές και χρήστες των όπλων, έτσι όπως πάει. Με δεδομένο ότι όλο και μειωνόμαστε, κύριε Φίλη. Και έχουμε όπλα, και έχουμε όπλα τα οποία δεν τα χρησιμοποιούμε αεροπλάνα, διότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα καύσιμα και τα υλικά, τα ανταλλακτικά. Έχουμε δηλαδή μεγάλο μέρος του αεροπορικού μας στόλου, το οποίο δεν πετάει αυτή τη στιγμή. Και το ερώτημα είναι, έτσι θα προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο? Δηλαδή θα κάνουμε υπερεξοπλισμούς που αντιστοιχούν σε χώρα 80 εκατομμυρίων, όπως υπόθηκε από επίσημα χείλη? Αυτό είναι μια λύση? Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο τώρα, είναι και ευρωπαϊκό. Είναι μια μεγάλη κουβέντα και μια στροφή. Και σημασία έχει ότι η Γαλλία και η Γερμανία βάζουν μπρος τους υπερεξοπλισμούς ή θα παράγουν όπλα ήδη. Μα αυτές έχουν αμυντικές βιομηχανίες, κύριε Φίλη, νομίζω είναι αυτονόητο. Και θα μπορούν να πουλάνε και αυτές όπλα των Αμερικανών. Ναι. Άρα εμείς θα είμαστε πελάτες παντού, και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Εδώ εμείς είμαστε πελάτες και ακόμα και στον τουρισμό που θεωρούμαστε δύναμη. Έτσι δεν είναι? Και αυτό, σωστό. Από τη χώρα αυτή που ξεκινά ο τουρισμός και υποτίθεται ότι είναι η μεγάλη μας βαριά βιομηχανία, δεν έχει ξεκινήσει ούτε μια τουριστική πλατφόρμα, για παράδειγμα. Δεν έχουμε κανένα TripAdvisor και καμιά booking εδώ. Και όχι μόνο αυτό, και ένας τουρισμός ο οποίος δεν είναι, όπως διαφημίζεται, τόσο πολύ προσοδοφόρος για όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, οι συνθήκες εργασίας σε ορισμένες τουριστικές περιοχές, διάβαζα, είναι εφιαλτικές. Γι' αυτό, παρότι έχουμε αύξηση του τουριστικού προϊόντος φέτος, της κίνησης, έχουμε 80.000 θέσεις εργασίας κενές στον τουρισμό. Δεν πηγαίνουν τα παιδιά. Δεν πάντα βάζουν να κοιμούνται 5 και 6 μέσα σε ένα δωμάτιο και να τους δίνουν χρήματα τα οποία δεν καλύπτουν τα 15 ώρα τα οποία δουλεύουν αγώγιστα για μερικούς μήνες. Μπορεί να βγάζουν κάποια χρήματα, αλλά όμως οι συνθήκες είναι άθλιες. Και μιλάμε ότι πηγαίνουν και παιδιά που είναι φοιτητές ή και πτυχιούχοι πανεπιστημίων. Τέτοια ανάπτυξη θέλουμε, λοιπόν? Μια ανάπτυξη που να μετατρέπει τις θέσεις εργασίας σε κακοπληρωμένες, χαμηλού επίπεδου θέσεις εργασίας, με ένα υψηλού επίπεδου ειδικευμένο και μορφωμένο προσωπικό. Όχι, θέλουμε ανάπτυξη, θέλουμε ανάπτυξη εφάμιλη της Ευρώπης. Και τέταρτη τεχνολογική επανάσταση και κοινωνικό κράτος και εργασιακά δικαιώματα. Αυτό θέλουμε. Κύριε Φίλη, 1-2 λεπτάκια έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας. Να σας ρωτήσουμε για τη Νέα Αριστερά, τι εκτιμάτε, πώς θα πάτε στις κάλπες? Έχουμε δει δηλώσεις σας που λέτε ότι η Νέα Αριστερά θα είναι η ευχάριστη έκπληξη των εκλογών της 9ης Ιουνίου. Τι εκτιμάτε, ποιες είναι και οι προσδοκίες σας? Θα συμπλήρωνα και η ελπίδα του κόσμου, ο οποίος είναι απογοητευμένος από τα κόμματα και κυρίως τα μεγάλα κόμματα. Είναι απογοητευμένος γιατί βλέπει ότι η πολιτική δεν ασκείται με όρους επιχειρημάτων και μιας αντιπαράθεσης πάνω στα μεγάλα προβλήματα που ζει ο κόσμος, αλλά ασκείται με lifestyle, με σκυλάκια εκατέρωθεν, με παπούτσια που το ένα γράφει Νέα Δημοκρατία και το άλλο έχει πάνω το σήμα των βαποριών του κυρίου Κασσελάκη με τα πλοία που είχε με τα ψάρια στην Αμερική. Έτσι η πολιτική δεν μπορεί να γίνει αντιπαράθεση. Απογοητεύεται ο κόσμος, απομακρύνεται όταν σαρώνει η ακρίβεια, όταν δημιουργούνται προβλήματα ανασφάλειας με τη διάλυση του ΕΣΥ, όταν υπάρχει ανασφάλιση μετακίνηση, βλέπε Τέμπη, όταν. Σε αυτή την περίσταση, λοιπόν, χρειαζόμαστε να επιστρέψει η πολιτική με το επιχείρημα. Και με αυτή την έννοια η αριστερά συνιστά μια ελπίδα και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, για μια ελπίδα για κοινωνίες με ειρήνη, με κοινωνικό κράτος, δηλαδή όχι όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων, με αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης και με δημοκρατία. Δηλαδή, όπως ξέρετε, στην Ελλάδα η δημοκρατία δοκιμάζεται το κράτος δικαίου, είναι απόφαση της Ευρωβουλής, όπως ξέρετε αυτή, που έχει να κάνει με τις υποκλοπές, που έχει να κάνει με τους πνιγμούς 600 ανθρώπων στα ανοιχτά της Πύλου, που έχει να κάνει με τον τρόπο ελέγχου των μέσων ενημέρωσης. Όλα αυτά γράφονται στο κείμενο της Ευρωβουλής και το έχουν ψηφίσει ακόμα και συντηρητικοί βουλευτές. Άρα η Νέα Αριστερά σήμερα, και ολοκληρώνω, συνιστά μια ελπίδα και μπορεί να είναι και μια ευχάριστη έκπληξη για το χώρο της αριστεράς, αλλά και συνολικά για το χώρο της κοινωνίας. Εμείς επιμένουμε σε μια σύγχρονη νέα, όπως λέμε, αριστερά, ενώ την ίδια στιγμή ο κύριος Κασσελάκης ανατοπίζεται λαϊκιστικά προς ένα κεντροδεξιό χαρακτήρα κόμματος και το ΚΚΕ παραμένει ακίνητο. Σε αυτόν τον ευρύ χώρο ανάμεσα στο ακίνητο ΚΚΕ και το λαϊκιστικό κεντροδεξιάς κατεύθυνση κόμμα του κ. Κασσελάκη, πρέπει να υπάρξει εκπροσώπηση της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς, γιατί την έχει ανάγκη και η Ελλάδα και η Ευρώπη. Κύριε Φίλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.